Στις εκλογές της 9ης Ιουνίου ψηφίσουμε για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και μελών των σχολικών εφορίων. Είναι σημαντικό η ψήφος σου να είναι έγκυρη. Μπορείς να ψηφίσεις επιδεικνύοντας το εκλογικό σου βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς σου. Πολίτες άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ψηφίσουν προσκομίζοντας εκλογικό βιβλιάριο EU ή το έγγραφο βάσει του οποίου έχουν εγγραφεί στον αντίστοιχο ειδικό εκλογικό κατάλογο. Βεβαίως ότι τα ψηφοδέλτια που θα παραλάβεις φέρουν την επίσημη σφραγίδα της δημοκρατίας. Η πένα θα σου δοθεί στο εκλογικό κέντρο και θα είναι μπλε ή μαύρου χρώματος. Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας θα λάβεις τον ανάλογο αριθμό ψηφοδελτίων. Αν ψηφίζεις για δημαρχούμενες περιοχές, θα λάβεις μέχρι και 6 ψηφοδέλτια για την εκλογή. Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Μελών Σχολικής Εφορίας. Αν ψηφίζεις για κοινότητα, θα λάβεις μέχρι 4 ψηφοδέλτια για την εκλογή. Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Κοινοτάρχη, Μελών Κοινοτικού Συμβουλίου. Οι εκτοπισθέντες εκλογής ψηφίζουν τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους, όσο και με βάση τον τόπο καταγωγής τους, σε διαφορετικά εκλογικά κέντρα. Αν ψηφίζεις για κατεχόμενο Δήμο ή κοινότητα, θα λάβεις τα ανάλογα ψηφοδέλτια για την εκλογή Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Σχολικής Εφορίας ή Κοινοτάρχη και Μελών Κοινοτικού Συμβουλίου. Για διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας, τα ψηφοδέλτια θα έχουν διαφορετικό χρώμα, ανάλογα με το είδος της εκλογής. Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπλε, Πρόεδρος Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ΜΟΒ, Δήμαρχος κίτρινο, Αντιδήμαρχος καφέ, Δημοτικοί Σύμβουλοι λευκό, Μέλη Σχολικών Εφορειών πράσινο, Κοινοτάρχης πορτοκαλί, Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου γκρίζο. Αφού εισέλθεις στο θάλαμο ψηφοφορίας, σημείωσε νι, σταυρό ή χ στο τετράγωνο κάτω από τη στήλη του συνδυασμού ή δίπλα από το όνομα του μεμονωμένου υποψηφίου της προτίμησής σου. Για να είναι η ψήφος σου έγκυρη, ψήφισε μόνο ένα συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο σε κάθε ψηφοδέλτιο. Προαιρετικά μπορείς να δηλώσεις την προτίμησή σου για συγκεκριμένους υποψηφίους ενός συνδυασμού, σημειώνοντας σταυρό προτίμησης. Μπορείς να σημειώσεις μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα σταυρό προτίμησης για κάθε 4 ή λιγότερους δημοτικούς συμβούλους ή μέλη σχολικής εφορίας και ένα σταυρό προτίμησης για κάθε 2 ή λιγότερα μέλη κοινοτικού συμβουλίου. Πριν εξέλθεις του θαλάμου ψηφοφορίας, δίπλωσε τα ψηφοδέλτια και ακολούθως ρίξε τα στην κάλπη. Μπορείς να ενημερωθείς συγκεκριμένα για το άτομό σου, για το εκλογικό ή τα εκλογικά κέντρα που θα ψηφίσεις, τα ψηφοδέλτια που θα λάβεις και τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ανάλογα με το είδος της εκλογής, με την υπηρεσία «Πού και τι ψηφίζω» στο elections.gov.cy. Η ψήφος σου είναι σημαντική. Γι' αυτό ψήφισε σωστά. Στις εκλογές της 9ης Ιουνίου συμμετέχουμε.